Έψατε τα πρώτα χρόνια όταν ήσασταν αντιπολίτευση απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και τώρα το λούζεστε. Όχι. Αν το πω λαϊκά. Ουδέποτε εμείς πήγαμε, ουδέποτε και το τονίζω, ουδέποτε πήγαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ έξω ή μέσα από κομματικές εκδηλώσεις, προσέξτε τι λέω, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ποτέ. Και να σας πω και κάτι, η αριστερά που έχω γνωρίσει εγώ τώρα 50 χρόνια, ουδέποτε τα έκανε αυτά. Το φαινόμενο των αγανακτισμένων πολιτών σε κομματικές εκδηλώσεις άλλων κομμάτων δεν ήταν χαρακτηριστικό της δράσης της μαζικής και των αγώνων της αριστεράς. Να είμαστε σαφείς. Γιατί να σας πω κάτι, 5-10 άνθρωποι στημένοι, και το μίζω και με επίγνωση της λέξης, στημένοι, μπορούν να σου διαλύσουν μια κομματική εκδήλωση 200-300 ανθρώπων. Πολύ εύκολο. Αλλά επαναλαμβάνω, ουδέποτε κανείς δικός μας πήγε σε κομματική εκδήλωση άλλου κόμματος. Το πρόβλημα δεν είναι να πας σε μια γενικότερα εκδήλωση κυβερνητικών στελεχών, κυβερνητική, να πεις την άποψή σου ή να διαμαρτυρηθείς, να φωνάξεις. Αλλά το να πηγαίνει σε κομματική εκδήλωση άλλου κόμματος με τσαμπουκά, οπότε είναι σαν να προκαλείς να πάνω χέρι κάτω χέρι, δεν ήταν χαρακτηριστικό ποτέ, όχι δικό μας. Τη αριστερά που έχω γνωρίσει 50 χρόνια. Ξέρετε όλη την κριτική, κύριε Μπαλάφα, ότι δείξατε ότι. Αγανακτισμένοι πολίτες δεν υπήρξαν. Αγανακτισμένοι πολίτες σε εισαγωγικά δεν υπήρξαν στην αριστερά μας. Υπήρξαν να είμαστε σαφείς. Υπήρξαν δημόσιοι λόγοι στελεχών σας που πρημοδοτούσαν. Τα κρεμάλες και γερμανοτσολιάδες κλπ. Μέσα στην κουβέντα μπορεί να πει κανείς μια υπερβολική έκφραση κλπ. Να το δεχθώ. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν με ρωτήσατε για τις υπερβολικές εκφράσεις. Λέω πώς το κλίμα διαμορφώνει. Και παίρνει και την ευθύνη για αυτά που λέει. Μίλησα για συγκεκριμένο. Αγανακτισμένοι, τάχα μου, στημένοι πολίτες σε εκδηλώσεις άλλου κομματικού κόμματος. Αυτό εγώ δεν το έχω δει επασπλώς από την αριστερά μας τόσα χρόνια. Να το συνδέσω, να το συνδέσω τότε με το κύμα των αντιδράσεων. Η κυβέρνηση κατηγορεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα ότι όλο αυτό το κλίμα των αντιδράσεων κτλ. Ουσιαστικά πρημοδοτείται είτε από πολιτικά κόμματα, στους αντιπάλους στους πολιτικούς, με πολιτικό στόχο. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα δίνει και μια εικόνα ότι η κυβέρνηση, επειδή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, αντιμετωπίζει ένα κλίμα αντιδράσεων περίπου, το λέγαμε και νωρίτερα, των διαδηλώσεων της Κατσαρόλας στη Λατινική Αμερική. Το λένε μερικοί, ναι. Είναι έτσι. Ή είναι οι δικαιολογημένες αντιδράσεις κοινωνικών κατηγοριών που υφίστανται επιπτώσεις από τις πολιτικές επιλογές. Κινητοποιήσεις και αγώνες, διαμαρτυρίες για ζητήματα τα οποία θα ήθελε κάποιος ή κάποια κοινωνική ομάδα να βελτιωθούν, να μην προχωρήσουν, είναι ένα ζήτημα που πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται. Και περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτικής υγείας, αλίμονο. Αλίμονο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα δηλαδή. Και θα είδατε ότι εμείς δεν επιδοθήκαμε σε κανένα πόλεμο λάσπης για τις κινητοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο, διότι δεν είναι στη λειτουργία μας και στο χαρακτήρα της πολιτικής μας και της τακτικής μας. Τις θεωρείτε δικαιολογημένες, κύριε Μπαλάφα? Παρακαλώ. Τις θεωρείτε δικαιολογημένες αυτές τις κινητοποιήσεις, για παράδειγμα των αγροτών, γιατί είδαμε αυτό το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο την περασμένη Παρασκευή. Να σας πω τη γνώμη μου. Εγώ θα ήθελα οι κινητοποιήσεις των αγροτών να είχαν κάποια αιτήματα συγκεκριμένα. Έχουν. Αλλά αίτημα 30.000 αφορολόγητο. Δεν είναι αυτό τώρα. Δεν έχει ακουστεί ποτέ αυτό. Ξέρετε κάτι, επειδή μιλάμε και άνετα για διάφορα ζητήματα. Η μορφή πάλης κλείσιμο των δρόμων, ουδέποτε, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν δημοφιλής. Δεν ήταν ποτέ δημοφιλής. Όμως αυτή τη φορά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα αιτήματα. Και επαναλαμβάνω, λέω την κορονίδα των αιτημάτων. 30.000 αφορολόγητο. Και ξέρετε, μου έχει κάνει. Τα αιτήματα είναι από μηδενική βάση. Επαναλαμβάνω, 30.000 αφορολόγητο είναι η κορονίδα των αιτημάτων. Αν εσείς πιστεύετε ότι αυτό το αίτημα έχει στοιχειώδη δυνατότητα αποδοχής, όχι από την κυβέρνηση, από τον ελληνικό λαό. Από τον ελληνικό λαό. Εγώ ακούω και άλλα αιτήματα τώρα, γιατί ο καθένας επιλέγει. Προφανώς υπάρχουν και άλλα, αλλά η κορονίδα είναι αυτό που λέω. Η κορονίδα είναι. Καταρχήν δεν είναι. Να σας πω κάτι εγώ. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που την περίοδο αυτή έχει περάσει από τα διόδια, από τα μπλοκ. Το ξέρετε, δεν μοιράζουν ένα χαρτί με αιτήματα. Δεν μοιράζουν, το έχω ελέγξει. Δεν μοιράζουν ένα χαρτί με τα αιτήματα. Μην κολλήσουμε. Εγώ δεν θα κάνω κριτική αφιψηλού σε αυτούς που αγωνίζονται για τα αιτήματα, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να πληρώνουν φόρους, δεν πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ. Ο αγρότης σήμερα, κοιτάξτε κύριε Κιλίνιτζη, και μιλάμε τώρα και ακούει ο κόσμος και παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Δεν είναι ο αγρότης προηγούμενο αιώνα, της περίοδου του Μαρίνου Αντίπα, που μέσα στη λάσπη και λοιπά έκανε ό,τι έκανε ο άνθρωπος στο ένα, δύο, τρία στρεμματάκια του. Είναι πολλοί εξ αυτών και καλά κάνουν
Και καλά κάνουν. Είναι επιχειρηματίες της Νότιας Κρήτης, της Ηλίας, της Μεσσηνίας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, που είναι επιχειρηματίες. Βάζουν άλλους και δουλεύουν για λογαριασμό. Θυμηθείτε τις ιστορίες στην Ηλία. Στα θερμοκήπια της Νότιας Κρήτης. Επαναλαμβάνω, είναι επιχειρηματίες και καλά κάνουν. Εγώ είμαι υπέρ του επιχειρήν. Και καλά κάνουν. Και κάνουν και εξαγωγές. Και έχουν κέρδη. Εγώ θέλω να έχουν κέρδη και πολλά κέρδη. Αλλά αν έχεις κέρδη και υψηλό εισόδημα, θα πληρώνεις και εσύ όπως πληρώνει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο μικροβιοτέχνης. Έτσι δεν είναι. Μισόλεπτο, δεν μπορεί να λες εγώ δεν πληρώνω. Ναι, εγώ ξέρω αγρότες που έχουν συνεταιρισμούς και κάνουν μεγάλες παραγωγές, ας πούμε, φιστικιών. Και κάνουν εξαγωγή, το σύνολο της παραγωγής τους. Ή ροδιές στην Πελοπόννησο. Και έχουν και ένα χυμωτήριο και κάνουν ρόδια. Και επαναλαμβάνω, τις τονίζω αυτές τις δραστηριότητες για να τις επενέσω. Για να τις επενέσω τις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές. Μόνο τις θεωρώ όποιος, πάρα πολύ θετικές. Αναφέρονταν... συμβάλλουν στην παραγωγική ευρωστία της χώρας μας. Και φέρνουν και συνάλλαγμα όταν είναι εξαγωγικές. Αλλά αυτός είναι ένας επιχειρηματίας. Είναι ένας επιχειρηματίας που πρέπει και αυτός, λογικό, να πληρώνει με βάση το εισόδημά του τον αντίστοιχο φόρο τις αντίστοιχες εισφορές του. Εάν τίποτα είχατε ανέβει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ωραία. Εάν είχατε ανέβει εσείς επάνω στο τρακτέρ λοιπόν και λέγατε αυτά τα πράγματα και όχι τη ρίση με μνημόνιο οι αγρότες δεν έχουν μέλλον. Κοιτάξτε, μη συζητάμε συνεχώς για το παρελθόν. Όχι, δεν είναι παρελθόν. Γιατί, εγώ μπορώ να πω ότι αυτό εγώ ποτέ δεν το έχω πει. Αυτά έχουν κρυθεί. Αυτά έχουν κρυθεί το Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, κύριε Λίριτζη. Και δεν συζητάμε επειδή κάναμε εκλογές. Να πω κάτι, σε ποια βάση συζητάμε. Το Σεπτέμβριο αντιμετωπίσαμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα δίλημα καθοριστικό. Ή βγαίνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δέχεστε μια δύσκολη συμφωνία με δύσκολες δεσμεύσεις. Απαντήσαμε και καλά κάναμε, λέω εγώ. Καλά κάναμε ότι δεν διακινδυνεύουμε να φύγει η χώρα ιδιαίτερα σε αυτή την ιστορική φάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράψαμε τη δύσκολη συμφωνία. Και μετά από λίγες μέρες πήγαμε στο λαό και του είπαμε έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με δύσκολες δεσμεύσεις γιατί μπήκαμε σε μια λογική του διλήμματος. Σε καλούμε να μας ξαναυποστηρίξεις για να την υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Και το κάναμε. Και μας έδωσε 7,5 μονάδες επάνω. Δεν διαφωνώ. Άλλο λέω. Εσείς ήσασταν όμως οι ίδιοι. Μισό λεπτό. Όχι. Λέτε ότι... τι λέγαμε το. Όχι, το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, υπήρξε μια επανεκκίνηση. Η κουβέντα που γίνονταν ήταν ότι έχουμε αφήσει επίτηδες ανοιχτά μεγάλα ζητήματα όπως είναι το αγροτικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό. Τα έχουμε αφήσει επίτηδες ανοιχτά και δεν ήταν πολύ συγκεκριμένα στο μνημόνιο. Ακριβώς γιατί έχουμε τη δική μας πολιτική για το πώς θα πορευτούμε μέσα στο μνημόνιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτούς τους πολύ μεγάλους τομείς προκειμένου να υπάρξουν λύσεις και να υπάρξουν και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες κτλ. Και αυτό εγώ... κάνουμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Απόλυτα. Άρα, λοιπόν, αυτό κάνουμε. Αυτή η επιλογή είναι η δική σας επιλογή. Και την ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Είναι, λέω, και την ενέκρινε. Ένα λεπτό. Αυτά που συζητάμε και τώρα... την ενέκρινε το Σεπτέμβριο. Αφού υπογράψαμε. Γιατί είχαμε σχέδιο για το ασφαλιστικό. Την ενέκρινε ο ελληνικός λαός να έχει τεράστια σημασία. Είχαμε σχέδιο για το ασφαλιστικό. Ο ελληνικός λαός είπε προχωρήστε. Και το Σεπτέμβριο. Είπε προχωρήστε, ανεβάστε τις εισφορές. Είπε προχωρήστε. Υλοποιήστε την δυσάρεστη συμφωνία. Ελπίζουμε να το κάνετε. Λέτε και ελπίζουμε να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό κάνουμε. Πώς, για να δούμε τι έγινε. Μην λέμε θεωρίες. Θα κοπούνε εκείνα, θα κοπούνε καταστροφολογίες. Τι έγινε. Πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Θυμάστε τι λέγανε οι αντίπαλοι μας πολιτικοί παραμονή της νομοθέτησης του ζητήματος των πληστηριασμών. Πώς αντιμετωπίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το καμία κατοικία στα χέρια τραπεζίτη πήγε στο καμία ή θα πάει στο καμία κατοικία στα χέρια ιδιοκτήτη. Γιατί είναι μπροστά, δεν έγινε αυτό. Είναι μπροστά η κουβέντα για την πόλη. Ένα λεπτό. Για τα χρέη στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά, γιατί εκείνο κρινότανε, προστατεύτηκε απολύτως η πρώτη κατοικία, δεν έχει γίνει κανένας πληστηριασμός έκτοτε και είναι η πέμπτη φορά που το λέω ότι για αυτά τα δάνεια δεν θα γίνει καμία, κανένας πληστηριασμός. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής. Ένα δείγμα γραφής πώς υλοποιούμε τη συμφωνία. Αδμία ΕΔΕΗ, διατηρήσαμε το δημόσιο χαρακτήρα. Δηλαδή, μια δύσκολη συμφωνία. Τι έχει αυτό ο κόσμο τότε και διαμαρτύρεται. Αυτό ο κόσμο που διαμαρτύρεται, γιατί διαμαρτύρεται. Είναι υποκινούμενο κομματικά από την αντιπολίτευση. Ο κόσμο που διαμαρτύρεται. Και ελεύθεροι επαγγελματίε, οι αγρότε. Λογικό είναι τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Λογικό. Εφόσον διαφωνούν, χωρίς προτάσεις εμπολής, αλλά διαφωνούν ή θέλουν απόσυρση, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ξαφνικά ανακάλυψε την απόσυρση του ασφαλιστικού, όπου απόσυρση θα σημαίνει τεινάζεται στον αέρα η διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είναι και νεοφιλελεύθερος και ανεύθερος. Λοιπόν, λέω, φυσικό, λέω τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Φυσικό είναι. Κόμμα αντιπολίτευση είναι. Δεν συμφωνεί με την πολιτική μας, ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει άλλες προτάσεις εναλλακτικές. Και λογικό είναι στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να κινητοποιεί και το δυναμικό που έχει ενάντια. Ενάντια στις δικές μας θέσεις και στην πολιτική. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή στο δικηγορικό σύλλογο ή στο τεχνικό επιμελητήριο δεν πήγανε οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην αντιπολίτευση και είπανε θα κάνουμε κινητοποίηση αύριο στην Κλαθμόνος κλπ. Αυτό είναι. Δεν το κατηγορήκα για αυτό. Φυσικό είναι αυτό. Λέμε για τη διαπραγμάτευση. Όσα έγραψε ο κύριος Τόμψεν στο άρθρο του πριν από λίγες ημέρες και όσα διαμηνύονται με όλους τους τρόπους από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τις τελευταίες ημέρες, είναι πράγματα που γνωρίζατε ή είναι νέες προτάσεις, απαιτήσεις? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε κι εσείς και πιθανόν καλύτερα και από μένα, υπάρχει πλέον διατυπωμένη επίσημα μια διαφωνία μέσα στους δανειστές. Άλλη άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν απολογείται σε κυβερνήσεις εκλεγμένες κλπ. Και άλλο η στάση των θεσμών που έχουν σχέση με την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν κλπ. Που έχουν κάποια σχέση και επηρεάζονται και από κυβερνήσεις εκλεγμένες κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τρία τέταρτα δηλαδή, αυτοί που είναι οι δανειστές μας σήμερα και που συζητάμε στη διαπραγμάτευση, απέκλεισαν, θεώρησαν εκτός τόπου και χρόνου το δημοσίευμα στο site, στο Facebook, κάτι τέτοιο, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το άρθρο του γνωστού και μη εξαιρετού κυρίου Τόμψεν. Αποτελεί προσωπικές του απόψεις. Πιθανότατα δεν αποτελούν ούτε απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά περί 9 δισεκατομμυρίων επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη και κόψιμο των συντάξεων. Είναι απόψεις του Τόμψεν, ούτε καν πιθανόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σαν τέτοιες αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο από εμάς. Όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εσείς δεν μπαίνετε σε κουβέντα για νέο πρόγραμμα. Έχουμε πει κάτι. Δεν μπαίνετε σε κουβέντα για νέο πρόγραμμα. Μετά τις εκλογές, αφού υπογράψαμε τη συμφωνία και τις εκλογές, είπαμε ότι εμείς δεν θα το παίξουμε τρέλα. Θα υλοποιήσουμε με έναν τρόπο, το λιγότερο επώδυνο, να το πω έτσι κομψά, τρόπο τη συμφωνία. Αλλά δεν θα δεχθούμε από το παράθυρο άλλες συμφωνίες και δεσμεύσεις. Τελεία παύλα. Θυμάστε στην αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης μετά το Σεπτέμβριο, επιχείρησε η Φράιπορτ, που έχει πάρει τα αεροδρόμια, να υπερβεί την ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία. Και της είπαμε, κυρία Φράιπορτ, αν θέλεις άλλη συμφωνία, ξεκινάμε από μηδενική βάση. Και το έκανε γαργάρα και το πήρε. Υπογράψατε αυτή που δεν θα υπογράφατε. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και τελείωτο χρόνο. Και επειδή είστε στο Υπουργείο Εσωτερικών, αληθεύει ότι επεξεργάζεστε νέο εκλογικό νόμο? Ότι επεξεργαζόμαστε, δηλαδή ότι έχει μπει στην πράξη εδώ και τώρα άρθρα κτλ. Όχι. Ότι είναι προγραμματική δήλωση της κυβέρνησης. Άλλη προγραμματική δήλωση. Όχι. Αν το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει. Ξέρετε κάτι. Όταν είναι προγραμματική δήλωση. Δεν είναι πριν 3-4 χρόνια. Πριν 3 μήνες είναι αυτή η ιστορία. Πριν 3 μήνες κάναμε προγραμματική δήλωση. Είναι η προγραμματική δήλωση της κυβερνήσεως. Θα δούμε και τον εκλογικό νόμο. Και είναι φυσικό να το επαναλαμβάνει ο υπουργός μας κλπ. Κάποιες ευκαιρίες που θα φέρετε, φυσικά, δηλαδή, φυσικά θα δούμε τον εκλογικό νόμο στα πλαίσια, λέω και πάλι, των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Των προγραμματικών δεσμεύσεων είναι μέχρι την τετραετία. Των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Αυτό δεν σημαίνει στο αόρατο μέσα ελληνικές καλένδες, στο ορατό μέλλον. Καλημέρα κύριε Μπαλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαλά. Καλά, καλή σας μέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.